Φίλες και φίλοι, αλλάζουμε θέμα, πάμε σε κάτι ευχάριστο, κάτι ωραίο. Καυτή πιπεριά έρχεται για να προκαλέσει. Το θέατρο Ανεμόνα ακόμη μια φορά ανεβάζει μια ανατρεπτική παράσταση που είμαι σίγουρος ότι και αυτή τη φορά θα συζητηθεί. Μαζί μας ο Μαρίνος Ξενοφόντος. Γεια σου Μαρίνο μου. Καλημέρα Ανδρέα. Γεια σου Βασίλη. Όχι Βασίλη, συγγνώμη. Αστυνόμος Βασίλης. Που πρέπει να πω, έχει δώσει ένα άλλο χαρακτήρα στο ρόλο του αστυνόμου από αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, αυτό βέβαια γίνεται γιατί είσαι πολύ καλός τοπιός. Πάμε τώρα στο θέατρο Ανεμόνα. Φαίνεται ότι με το Σκρουμπέλο έχετε μία καλή σχέση. Είναι το τρίτο έργο που ανεβάζετε ή το δεύτερο, τρίτο. Είναι το τρίτο. Τέταρτο έργο. Τέταρτο. Ναι, στα 12 χρόνια. 12 χρόνια, καυτή πιπεριά το έργο. Πρεμιέρα αύριο, πρεμιέρα Παρασκευή. Αύριο. Είναι ένα έργο το οποίο κάνει πανελλήνια πρώτη στο θέατρο Ανεμόνα. Ο Σκρουμπέλος είναι ένας συγγραφέας. Ανατρεπτικός είναι. Ανατρεπτικός, ναι. Το αγαπημένο του θέμα είναι η νύχτα. Οι άνθρωποι της νύχτας. Διαφθορά λίγο. Η διαφθορά, η διαπλοκή. Και γράφει, ξέρεις, όχι μόνο θέατρο, γράφει και μυθιστορήματα και σενάρια για κινηματογραφικές ταινίες. Είναι ένας διανοούμενος ο Θανάσης ο Σκρουμπέλος. Αυτό το έργο εκτυλίσσεται σε ένα πορνείο και βλέπουμε την προσπάθεια ορισμένων ανθρώπων να ξεφύγουν από τα πλοκάμια της νύχτας. Είναι πόρνες, τραβεστή, είναι ένας κόσμος β' κατηγορίας. Και έτσι δυστυχώς και στις μέρες μας αντιμετωπίζεται αυτός ο κόσμος έτσι, σαν β' κατηγορίας. Βλέπουμε τον κοινωνικό ρατσισμό, βλέπουμε για κάποιους που έχουν μια σεξουαλική προτίμηση διαφορετικότητα, πώς αντιμετωπίζεται από την κοινωνία, άρα είναι και επίκαιρο το έργο. Φυσικά, είναι διαχρονικό. Διαχρονικό. Βεβαίως το έργο ξεχυλίζει όλα τα έργα του Σκρουμπέλου, είναι έτσι, από λυρισμό και ευαισθησία. Μπορεί το έργο να είναι, το θέμα του έργου να είναι τολμηρό, ας πούμε, ασχολείται με ένα ταμπού. Η παράσταση βεβαίως έχει μια τολμηρότητα, όπως είναι σκηνοθετημένη από τον Ανδρέα Τηλεμάχου. Όμως είναι ένα κείμενο πολύ ευαίσθητο. Λοιπόν, αν είναι πρεμιέρα αύριο Παρασκευή. Κάθε πότε έχουμε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 8.30 θα παίζουμε στην έδρα μας, στο θέατρο Ανεμόνα στα Λατσιά. Άνω των 15. Ναι, είναι άνω των 15 είσοδος. Με καλό και φτηνό εισιτήριο, να το πούμε και αυτό. 10 ευρώ και 12 ευρώ, ναι. Που δεν βγαίνουν ούτε τα έξοδα, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Πες μου λίγο συντελεστές. Σκηνοθεσία Ανδρέας Τηλεμάχου. Ναι. Και πρωταγωνιστή μέσα. Ναι, υποδιέται τη Τσίλη. Τη Τσίλη. Εκτός από τον Ανδρέα και εμένα παίζουν ο Πέτρος ο Καρατζάς, η Χλώη Γιωργοπούλου, ο Γιώργος ο Νησιφόρου, η Γαβριέλα. Φίλος μου, ο Γιώργος μου. Ναι. Ναι. Η Γαβριέλα η Θεοδόρου. Ο Άγγελος ο Αγγελή και ο Χρύσανθος ο Δημητριάδης. Είναι σε χορογραφίες Αντιγόνη στα Σουρή. Κορυφαία. Βέβαια. Δεν το συζητάμε αυτό. Ναι, κορυφαία στο είδος της. Εξαιρετική, ναι, κορυφαία. Λοιπόν, επειδή ξέρεις, ο χρόνος τρέχει εδώ και επειδή θα στο χρωστάω, μία από τις επόμενες μέρες θα μου φέρεις κοπέλες εδώ πρωταγωνιστρίες από την παράσταση. Θα ερχόντουσα σήμερα, το ξέρεις αυτό. Θα τις φέρουμε την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε μια πιο μεγάλη κουβέντα. Ναι. Γιατί μου ήρθες και λίγο καθυστερημένο σήμερα με κάποια αργοπορία. Απολογούμε, αλλά το σαραβαλάκι μου είχε κάνει μια διακοπή μέσα στον δρόμο. Λοιπόν, να επαναλάβω φίλες και φίλοι, εδώ με τον Μαρίνο Ξενοφόντος, μια πολύ σημαντική πρεμιέρα αύριο στο θέατρο Ανεμόνα, καυτή πιπεριά. Ένα ανατρεπτικό έργο, μια ανατρεπτική παράσταση, σκηνοθετημένη από τον Ανδρέα Τηλεμάχου. Μην τη χάσετε, διότι στέλνει τα δικά της μηνύματα. Και είμαι σίγουρος ότι θα την απολαύσετε. Πρεμιέρα αύριο και παραστάσεις κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ώρα. 8.30. 8.30, άνω των 15, οι ηλικίες που να το δουν μπορούν να το δουν, αλλά τιμή εισιτηρίου 10 και 12, και 12 ευρώ. Να πω και τηλέφωνο. Να δώσουμε τηλέφωνο βέβαια και να κλείσουμε ένα τηλέφωνο. 7.077.21. 7.077.21 για πληροφορίες, για κρατήσεις. Και εγώ εύχομαι καλή επιτυχία στο Μαρίνο τον Ξενοφόντος και σε όλη την ομάδα. Θα σε περιμένω, Ανδρέα μου. Σάββατο. Το Σάββατο? Από τώρα στο λέω. Okay. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κλείσαμε με τον Μαρίνο, κλείναμε με το Ανεμόνα, με την καυτή πιπεριά. Αυτά είχαμε για σήμερα. Πρώτα Θεός, αύριο το πρωί στις 7 η ώρα εδώ στο πρωτοσέλιδο για να κλείσει ευχάριστα και δημιουργικά η εβδομάδα μας. Γεια και χαρά σας. Καλό υπόλοιπο ημέρας.